Φαντάζομαι όχι. Όχι, όχι, όχι. Τα φώτα είναι διαφορετική αντίμετρηση. Όχι, όχι, όχι. Είναι αλλιώς το τι έχω να σκεφτώ, έχω να πω σε εσάς και αλλιώς το τι έχω να πω σε άλλες εκπομπές. Για τις άλλες εκπομπές δεν με πειράζει καθόλου αυτό που είπανε. Ούτε που με νοιάζει. Άμα δεν τους άρεσε, δεν τους άρεσε, είχαν και κάθε δικαίωμα να το πούνε. Δεν με απασχολεί αυτό καθόλου. Σαφέστατα και έχουν δικαίωμα να το πούνε. Ξέρουμε κι εμείς ότι δεν ήταν μια πλούσια παραγωγή. Το είδαμε κι εμείς. Όπως λέει και η Δέσποινα, δεν πειράζει. Εγώ θα το ξανά έκανα και με το φως θα προφητήρα. Εμένα αυτό που είπες και με στεναχώρησε, πραγματικά με στεναχώρησε και λέω αυτό τώρα αυτή τη στιγμή γιατί υπόθηκε, είναι ότι με παίρνετε τηλέφωνο για να. Και τώρα ίσως δεν έπρεπε να το λύσουμε αυτό στον αέρα. Αν δεν σε πειράζει. Με παίρνετε τηλέφωνο για να βγω στην εκπομπή. Ναι. Σας λέω και να μιλήσω την ημέρα του τελικού. Mm. Σας λέω ότι σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να το κάνω. Με έχουν πάρει από πάρα πολλές εκπομπές. Βεβαίως. Με έχουν πάρει από πάρα πολλές εκπομπές και θα βρεθώ κι εγώ σε δύσκολη θέση αν επιλέξω μία. Αλλά με ρίχνετε λίγο στο φιλότιμο, έλα σε παρακαλούμε πολύ, βγαίστε δικιά μας. Και λέω άντε θα βγω. Παρόλο που θα μείνω εκτεθειμένος, γιατί έχω πει ήδη σε κάποιες άλλες εκπομπές ότι δεν θα βγω και δεν θα βγω σε καμία. Βγαίνω λοιπόν στη δική σας την εκπομπή, γιατί πολύ απλά υπάρχει όντως μια προσωπική σχέση ανάμεσα σε μένα και στην εκπομπή. Και σε ακούω την άλλη μέρα να λες, ενώ έχω κάνει αυτή την παραχώρηση, ότι εγώ με το ζόρι έκατσα και το είδα. Άμα έκατσα να δεις με το ζόρι, ρε άνθρωπε, τι με παίρνει, ρε άνθρωπε, να σου πω, τι θα ετοιμάσουν. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Να σου πω και εγώ την δυστυχία μου. Εγώ δεν βλέπω τα σόου. Έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ ότι δεν έχω δει το Just, δεν έχω δει το άλλο και δεν το λέω για συνομπάρισμα. Ναι. Δηλαδή, μπορώ να σου πω, ίσως η τελευταία φορά που είδα ήταν το Dance και την εποχή που έκανες την ίδια χρονιά έκανες και εσύ το Just. Ναι. Δηλαδή, από τότε και πέρα είναι σαν να έχω γκώσει που λένε. Δηλαδή, ναι. Δεν το λέω για κακό. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ κάθισα λίγο και στεναχωρέθηκα γιατί, μόνο εξαιτίας της Δέσποινας θα μπορούσε να είναι ευχάριστο και να είναι καλό και να είμαι θετικός. Ναι. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι, ένα πράγμα που δεν κοστίζει παραπάνω ή λιγότερο, πράγμα που σχολίασα και για το πρώτο Just. Ναι. Γιατί πάνω στην, για τους φωτισμούς πάνω στην Ζέτα. Ήτανε άσχημο πολύ, δηλαδή σας κατέβαζε, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι λέω. Ένα σοου, έχεις κάνει σοου, έχεις κάνει και μια χαρά και ξέρεις ότι πρέπει μια λάμψη, έστω και να είμαστε φτωχοί και να είμαστε και μπατήριδες, ανάβουμε το φως και πάει. Αυτό ήταν όλο, αν θες να δώσεις την εξήγηση. Εγώ απλώς θεωρώ ότι... Τίποτα άλλο. Ωραία, ωραία, ωραία. Δηλαδή ένας φωτισμός δεν είναι ακριβώς, δεν είναι... Ναι, μην το λες εμένα, πέστε στους ανθρώπους που κάνουν σώσεις στο κανάλι. Αυτό λέω και δεν αφορά και εσένα και εγώ λέω ότι στην ουσία έπρεπε η Ζέτα την πρώτη φορά που εμένα μην μου το λες. Να κάνει μήνυση στην εταιρεία παραγωγής έτσι πως την έδειξε. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά είναι πράγματα τα οποία να σου πω και κάτι. Στην τελική ανάλυση, οκ. Και δεν ήταν και καλά φωτισμένο ούτε το δικό μας ούτε το Just. Τι να κάνουμε, να βγαίνει την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα εσύ. Δεν έπρεπε να νευριάζεις, όχι με εμάς μόνο, γιατί όχι, νευρίασες. Και εσύ έπρεπε να σκεφτείς ότι εγώ έκανα μία παραχώρηση, άφησα τη δουλειά μου εκείνο το πρωί να μιλήσω στη δική σας την εκπομπή. Δεν το ξέρουμε ότι είναι αποκλειστικό. Ίσως έπρεπε να το έχετε πληροφορηθεί. Η κριτική δεν είναι άλλο, δεν υπάρχει μια κακοπροαίρετη κριτική και άλλο. Δεν με απασχολεί η κριτική, η εντιμότητα είναι αυτό το οποίο με απασχολεί. Θέλω άλλο να είναι έντιμο απέναντί μου. Ναι, γιατί μιλάς ανέντιμο τώρα. Γιατί μιλάς ανέντιμο. Δεν σε λέω ανέντιμο, λέω ότι με απασχολεί η εντιμότητα και όχι η κριτική. Ναι, αλλά η κριτική ήταν τα φώτα. Είναι αμάνικο σήμερα. Με αμάνικο, εντάξει. Τόσο πολύ στην Eurovision με το μπρατσάκια σου. Ξεφούσκωσες. Ναι, ναι, όντως. Ξεφούσκωσες. Έκανες λίγο για το show πριν. Γιατί πραγματικά λίγο έχεις ξεφούσκωσες. Όχι, όχι, όχι. Κάνω και την παράσταση ούτως ή άλλως. Απλώς τις τελευταίες 10 μέρες, επειδή είχα περάσει και μία ίωση, δεν γυμνάστηκα καθόλου γι' αυτό. Κάνω όμως για την παράσταση ούτως ή άλλως. Χορό κάνεις, φαντάζομαι. Και χορό και γυμναστική. Γιατί πρέπει να είναι πολύ. Την προηγούμενη φορά όχι. Την προηγούμενη φορά είσαι πιο μπρατσός. Κάτι έχεις κόψει. Όχι, δεν ήμουν άρρωστος, σου λέω. 10 μέρες είχα ήλιο. 10 μέρες δεν ξεφουσκώνουν. Τι παίρνεις. Δεν έχω κάνει γυμναστική. Δεν παίρνω απολύτως τίποτα. Τίποτα. Πάμε τώρα. Υπάρχει μια συζήτηση. Η καλύτερη λέει ήταν η Ζέτα του Αντένα, η Ζέτα του Μέγκα. Αλλά υπάρχει και ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιος ήταν καλύτερος στο Just, ο Καπουζίδης ή η Ζέτα?